Call of Duty Modern Warfare κυκλοφόρησε και ως συνήθως δεν φοβάται να προβάλλει σκληρές εικόνες μέσω της ιστορίας που προσφέρει το campaign, προκαλώντας κυρίως την ηθική μας. Πακετάρισμα σε μια καλή κινηματογραφική εμπειρία που εξυπηρετεί την επανεκκίνηση του franchise. Ουσιαστικά, το Call of Duty διατηρεί την ταυτότητά του, προσταφερώντας διάφορα στοιχεία τα οποία έκρινε απαραίτητα Infinity Ward, προκειμένου να πλησιάσει όσο πιο κοντά γίνεται στο ρεαλιστικό και στο επίκαιρο. Η Infinity Ward φαίνεται πως βρήκε τα πατήματά της και ίσως έχουμε να κάνουμε με το καλύτερο Call of Duty εδώ και αρκετά χρόνια. Φυσικά, σε αυτή την επιτυχία συμβάλλει και η επιστροφή του αγαπημένου μας Captain Price, που μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών είναι ένας παράγοντας που κάνει το παιχνίδι να είναι περισσότερο οικείο από όσο θα φανταζόμασταν. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το κομμάτι της ιστορίας, η Infinity Ward επέλεξε να ακουμπήσει ευαίσθητα θέματα που προφανώς αποτελούσαν θέμα συζήτησης στο Reddit. Αυτό δεν είναι κάτι που μας εκπλήσει, μιας και είναι συνηθισμένο στα τελευταία Call of Duty να συμβαίνει αυτό. Στόχος του σχεδόν 8ωρου campaign υποτίθεται πως είναι να αποτυπώσει μια ρεαλιστική εκδοχή του κόσμου που ζούμε σήμερα σε ένα φανταστικό σύμπαν που αξιοποιεί πραγματικά γεγονότα. Το άλλο άκρο, βέβαια, ισχυρίζεται πως πρόκειται για μια προπαγάνδα εναντίον της Ρωσίας. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, δεν μοιάζει έτσι και είναι γνωστό πως αρκετά παιχνίδια αντίστοιχου περιεχομένου αξιοποιούν μαύρες σελίδες της ιστορίας για να θέσουν βάσεις και να περάσουν το μήνυμά τους. Θεωρούμε πως εδώ η Infinity Ward απλά αξιοποίησε το shock value που μπορεί να έχει ένα τέτοιο γεγονός για να προβάλλει ένα μεγαλύτερο μήνυμα. Χρονικά βρισκόμαστε στο σήμερα. Και συνοπτικά βρισκόμαστε σε μια κορύφωση εμφυλίου πολέμου στην πόλη Ουριζικιστάν της Μέσης Ανατολής, ενώ περιστασιακά θα μεταφερόμαστε στο Λονδίνο καθώς δέχεται τρομοκρατικές επιθέσεις. Στο σύνολό του το campaign είναι μια αρκετά παγιωμένη εμπειρία, εξαιρετικά scripted και προπάντων linear. Δεν φέρνει κάτι το καινοτόμο, ούτε κουράζει με ανούσιες ώρες gameplay. Το μεγαλύτερο κομμάτι της η ιστορία αποτυπώνει σκληρές εικόνες που θυμίζουν όντως τη σκληρή πραγματικότητα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή με μικρά διαλύματα. Στο κομμάτι του gameplay τώρα, τα όπλα έχουν πολύ καλή αίσθηση με μεγάλη ποικιλία στο customization. Κάτι που νομίζαμε πως είχε χαθεί για ένα μεγάλο διάστημα από το Call of Duty. Ενώ η συνολική εικόνα που παρουσιάζει το Modern Warfare μυρίζει άρωμα φρεσκάδας. Συντηρώντας γνώριμα στοιχεία, εμπλουτισμένοι όλοι οι μηχανισμοί με πληθώρα από modes στο multiplayer και αποστολές co-op που γεμίζουν ώρες ατελείωτες. Στον ηχητικό τομέα έχει γίνει εξαιρετική δουλειά με καθαρούς ήχους. Το περιβάλλον είναι λειτουργικό με άρτιο level design. Όμως οι χάρτες του multiplayer χρειάζονται αρκετή δουλειά για να θεωρηθεί πως έχουν σωστό flow. Το σύστημα κάλυψης ίσως να ήθελε εξίσου βελτίωση. Συνολικά, δεν έχουμε να κάνουμε κάποια ιδιαίτερη παρατήρηση για την multiplayer εμπειρία μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μας έκανε να νιώσουμε πως πλησιάζει κατά κάποιον τρόπο εκείνη την αίσθηση που έδιναν τα παιχνίδια Battlefield. Το Call of Duty τελικά χρειαζόταν αυτό το φρεσκάρισμα για να καταφέρει να παραμείνει στην κορυφή για τις νέες γενιές gamers, αλλά συνάμα να πείσει και τους παλιούς να επιστρέψουν. Όπως αναφέρουν και άλλα μέσα και θα συμφωνήσουμε κι εμείς, το Call of Duty δεν θα μπορούσε να είναι τελικά μια οπτικοποίηση της επικαιρότητας, αλλά ένα προϊόν που χαρακτηρίζεται από την ακρίβεια την οποία όντως καταφέρνει να αποτυπώσει ως ένα βαθμό. Στον τεχνικό τομέα έχει γίνει εξαιρετική εκτέλεση και οπτικά είναι ένα από τα ομορφότερα παιχνίδια που κυκλοφορούν αυτή την εποχή. Το μόνο παράπονο που έχουμε είναι πως στις πρώτες μέρες της κυκλοφορίας υπήρχαν δεκάδες προβλήματα σχετικά με bugs και crashes που καθιστούν το παιχνίδι unplayable για αρκετούς. Χωρίς να πλατιάζουμε άλλο, το Call of Duty Modern Warfare ήταν μια έκπληξη που ίσως να μην περίμεναν αρκετοί. Όπως αναφέραμε και στην αρχή, η επιστροφή του Captain Price προσθέτει οικειότητα για τους παλιούς φίλους της σειράς. Νιώσαμε ξανά εκείνο το συνέστημα που νιώσαμε παίρνοντας για πρώτη φορά το Call of Duty 4. Είναι αυτονόητο φυσικά πως αναμένουμε τη συνέχεια της ιστορίας. Αδιαμφισβήτητα προτινόμενη αγορά αν ψάχνεις ένα καλό first person shooter για να απασχοληθείς, ιδίως αν είσαι της φάσης του multiplayer. Καλώς ήρθες πίσω, φίλε Price. Καλώς ήρθες πίσω, Call of Duty. Bravo 6. Going dark. Start the clear!